Μόλις πάρεις την κάρτα, λες, δεν έχω λεφτά σήμερα, και άλλες φορές δεν έχεις λεφτά, δεν πήγαινες κάπου. Λες, έχω την κάρτα. Πας, μία, δύο, τρεις φορές, φορτώνεται η κάρτα, δεν μπορείς να δώσεις τον πρώτο μήνα. Σου λέει μάλιστα και το πονηρόν, το σύστημα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά δεν τα πιάνει ο νόμος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τιμωρός, ένας ζωρό, δεν ξέρω τι θα βρεθεί, που αυτά τα πράγματα θα τα καθαρίσει. Έρχεται και σου λέει λοιπόν η κάρτα, πολλές φορές να σε ρωτήσει, ή αν θέλετε, σε ρωτάει και δεν σε ρωτάει. Δηλαδή, όταν πας να υπογράψει, λέει, δεν σας ξεπερδεύει να σας το κάνουμε σε 10 μηνιαίες δόσεις. Ναι, λες εσύ, ούτε καταλαβαίνεις τι σου λέει εκείνο. Και σε βάζει στο κύκλωμα, πας λοιπόν και χαλάς 300.000, σου έρχεται η δόση 30.000. Λες, καλά είναι. Αλλά έλα και από κάτω τον τόκο, και δεν είναι ότι έχει τον τόκο, έχει και τον ευτέ, τον ξεφτέ, πληρώνεις και τον ευτέ, μετά σου έρχονται και οι τόκοι της υπερημερίας και τα λοιπά, και μπαίνεις σε αυτό το κύκλωμα το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσεις. Στο τέλος, κάποια στιγμή δεν μπορείς και έρχεται η απειλή, μετά την απειλή έρχεται η διαπόπευση, σου έρχονται και τα γράμματα που το ξέρουν η πολυκατοικία και τα βλέπει, σου λέει, α, ο από πάνω λεφτά δεν έχει να φάει, τον κυνηγάει η τράπεζα, σου ήθελε, ξέρω εγώ, να φάει και κρέας την Κυριακή. Κύριε Συνδεχεία, κύριε και κύριοι, σου παίρνω για το σπίτι. Μην πάρετε δάνεια. Μην πάρετε δάνεια με τίποτα. Εάν πάρετε δάνεια, είσαστε όμοιροι του συστήματος του εκβιασμού. Σώστε λοιπόν λίγο την αξιοπρέπειά σας, αμυνθείτε και μην ασχολείστε με όλα αυτά. Σας δίνουν δάνεια να είστε πάντα χρεωμένοι για να μπορούν να σας ελέγχουν. Κορόιδα και θύματα. Πηγαίνετε να πάρετε δάνειο με 9%, που αν κάποιος από εσάς έχει κάτι, το υστέρημά του, αυτό που φυλάμε για τον γιατρό, παίρνει λιγότερο από 1%. Και θα πάνε να πάρετε με 9% διακοποδάνειο για να πάτε κάπου διακοπές και ξεφλίστε σε 72 μήνες. Έχετε σκεφτεί 72 μήνες πόσο είναι? Οι 72 μήνες είναι 6 χρόνια. 6 χρόνια δηλαδή, τι θα κάνετε, θα πάρετε διακοπές του χρόνου ή θα πάρετε άλλο δάνειο του χρόνου? Και ποιος το δώσει, και του παραχρόνου, και του παραχρόνου. 6 χρόνια λοιπόν υπονομεύετε το μέλλον σας. Φυλακίζετε το μέλλον σας. Μα είναι δυνατόν να σας τόσο δυστυχή στο μυαλό? Επιτέλους, μην μπίθεστε. Πρόκειται περί εγκληματιών. Πρόκειται περί ανθρώπων που θέλουν να σας πάρουν όχι τα λεφτά που δεν έχετε για να ζώσετε, δεν έχετε, να σας υποθηκεύσουν και το μέλλον.